πραγματικά ο λαός μας, οι λαϊκές οικογένειες, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, ζει την δική της τραγωδία. Υπάρχει βέβαια και μια πολύ ισχνή μειοψηφία που φυσάει τον παρά και φυσικά δεν την αφορούν. Και αναφέρομαι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και του ρεύματος, που μέσα σε ένα χρόνο έχουν ξεπεράσει το 400%, με τον πληθωρισμό πραγματικά να σκαρφαλώνει πριν την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία στο 7,2%, κάνοντας την κυριολεξία φύλλο και φτερό το λαϊκό εισόδημα και βυθίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά σπίτια όλο και πιο μέσα στη φτώχεια. Και χθες ο Πρωθυπουργός, σε μια απίστευτη τηλεοπτική υποκρισία και για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις συνεχείς ανατιμήσεις που έχουν γονατίσει το λαό, ανακοίνωσε τι? Μέτρα κοροϊδίας. Και μάλιστα σε αποστροφή του λόγου του, ομολογώντας το ψέμα του και για να προλάβει τις επικρίσεις, αποκάλυψε ο ίδιος την αλήθεια. Τι είπε? Πριν σπεύσουν, λέει, κάποιοι να μιλήσουν για παροχές ψίχουλα, εγώ σας λέω ότι έβαλα πάνω απ' όλα τη δημοσιονομική σταθερότητα για να μην διαταραχθούν τα κέρδη των ομίλων, λέμε εμείς. Όχι τις ανάγκες του λαού, όχι την προστασία του εισοδήματος, των λαϊκών εισοδημάτων, αλλά πάνω απ' όλα την προστασία και την ανάκαμψη του κεφαλαίου, της πράσινης μετάβασης, για να προχωρήσουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι ανεμπόδιστα σε ένα κλίμα φορολογικού παραδείσου και κινήτρων για τις νέες πράσινες business. Άνθρακας λοιπόν ο θησαυρός. Παροχές κοροϊδίας, 22 λεπτά επιδότηση στο λίτρο για 60 λίτρα βενζίνη το μήνα και 27 λεπτά για τα νησιά. Αυτό είναι το μεγάλο όφελος για τους καταναλωτές. Δηλαδή μόλις 13 ευρώ το μήνα και 16 ευρώ για τους νησιώτες. Απίστευτη κοροϊδία. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά εμφανίζεται τις αυξήσεις αυτές, η κυβέρνηση εμφανίζει αυτές τις αυξήσεις σχεδόν ως ουρανοκατέβατες. Προσπαθείτε να κρύψετε ότι ο λαός καλείται να επομιστεί ξανά το βάρος των αυξήσεων και τις βαριές θυσίες. Διότι όλοι σας, οι δικές σας κυβερνήσεις, τόσο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα, εφάρμοσαν πιστά τις κατευθύνσεις αυτής της λιστοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μετατρέποντας ένα δικαίωμα σε πανάκριβο εμπόρευμα που θα παίζει στα χρηματιστήρια για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτό που σήμερα πράττει η Νέα Δημοκρατία, τον δρόμο της τον έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ας μην παριστάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την αθώα περιστερά. Έχει συμμετοχή στο φόνο και μάλιστα ενεργή συμμετοχή. Πάνω στη δική του πολιτική χτίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, ενωμένοι σαν μια αγροφιά, είχατε ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο, το 2015. Με βάση το οποίο το 17% των μετοχών της ΔΕΗ βρέθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να πουληθεί. Συμφωνήσατε να πέσει το μερίδιο της ΔΕΗ στο 50% του συνόλου της αγοράς για να εξασφαλίσετε τα κέρδη των ιδιωτικών εταιριών. Για να μας πει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, επί δικής του κυβέρνησης, δεν μπήκε η χώρα στο χρηματιστήριο ενέργειας, δίνοντας πράσινο φως για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για να επιτευχθούν κέρδη σε απόδοση και ανταγωνιστικές τιμές, όπως μας έλεγε τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει σήμερα το κορόιδο δεν είναι που υποχρέωνε την ΔΕΗ με τις νόμε να πουλά το ρεύμα που παράγει κάτω του κόστους στους ανταγωνιστές της και ακριβά στους καταναλωτές για να καλύψει τη χασούρα της. Αυτές τις αρπαχτές των ομίλων πληρώνει σήμερα ο λαός, που εσείς τότε όλοι μαζί τις βαφτίσατε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Όλοι λοιπόν παρέα μαζί οδηγήσατε τη χώρα στο έγκλημα της απολιγνητοποίησης και στα πράσινα φέσια, σε μια λογική ορυπαίνων πληρώνει για να επιδοτηθούν αδρά οι πανάκριβες ΑΠΕ με τη στροφή στο φυσικό αέριο ως ένα καύσιμο γέφυρα. τις συνέπειες όλων αυτών και τους ανταγωνισμούς των επιχειρηματικών ομίλων, των υπεριαλιστικών κέντρων, με επίκεντρο και την ενέργεια, ανταγωνισμούς τους οποίους είναι χωμένοι ως τα μπούνια και η ελληνική αστική τάξη πληρώνει τώρα ο λαός και με την ενεργειακή φτώχεια και με μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη με το ξέσπασμα του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα που τροφοδοτεί αυτή την τρελή κούρσα των τιμών. Σχεδιασμοί που δεν έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση φθηνότερης ενέργειας για το λαό, αλλά για τη διαμάχη μεταξύ ισχυρών μονοπωλιακών ομίλων για τις αγορές και τους ενεργειακούς διαδρόμους. Η πολιτική της εμπλοκής της χώρας σε αυτό τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, με ευθύνες και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η συνέχεια της ίδιας πολιτικής που γίνεται για λογαριασμό των ίδιων συμφερόντων και έχει στόχο να βγουν πιο ισχυροί οι μονοπωλιακοί όμιλοι πάντα σε βάρος του λαού. Και ο λαός καλείται να πληρώσει ξανά για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Πλήρωσε την ανάπτυξη, πλήρωσε την οικονομική κρίση, πληρώνει τις επιπτώσεις της πανδημίας, πληρώνει τον πληθωρισμό με την ενεργειακή φτώχεια να απλώνεται όλο και περισσότερο και καλείται να πληρώσει και τις νέες θυσίες και τις πολεμικές ανατιμήσεις. Πληρώνει πανάκριβα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για την πρόνοια, για να σπουδάζει τα παιδιά του και εσείς του λέτε μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς. Δηλαδή τα κεφάλια μέσα. Του κλέβετε τον ιδρώτα για λογαριασμό της πλουτοκρατίας και την ίδια στιγμή έχετε την αδιαντροπιά να του λέτε ότι πρέπει να δείξει αυτοσυγκράτηση, σύνεση, νηφαλιότητα, χωρίς λαϊκισμούς, βαφτίζοντας τις διαμαρτυρίες, την αγανάκτηση της διεκδικής των εργαζομένων των συνδικάτων ως λαϊκισμό. Πουλάτε δηλαδή ψέμα. Πουλάτε απίστευτο ψέμα λέγοντας ότι δεν διαθέτει η χώρα μας απεριόριστους πόρους. Όταν όμως για να ενισχύσετε τις πράσινες business, τους κατασκευαστικούς ομίλους, τους μεγαλοξενοδόχους που ξεχυλίζουν οι τσέπες τους από χρήμα, ως θεία μαγείας εμφανίζονται λεφτόδεντρα από παντού. 32 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, 11 δις και βάλε από τον αναπτυξιακό νόμο, αμέτρητος ο κατάλογος με σκανδαλώδη προνόμια και φοροασυλίες. Πουλάτε στο λαό το παραμύθι του εθνικού συμφέροντος, ότι τάχα η χώρα μας πρέπει να ανταποκριθεί στις διεθνείς της υποχρεώσεις, για ποιον, για λογαριασμό των υπεριαλιστικών συμμαχιών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ως διαμαγείας, τα δισεκατομμύρια ρέουν και εδώ. 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο για τις στρατιωτικές δαπάνες, για τους φωνικούς αυτούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, φρεγάτες, Ραφάλ, αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων, αμέτρητος ο κατάλογος των φωνικών εξοπλισμών για να ματώνουν τα παιδιά μας στα πεδία των μαχών για λογαριασμό των συμμάχων μας, των συμμάχων σας. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν πρέπει να υποκύψουν, δεν πρέπει να φοβηθούν και να πιστέψουν τα ψέματα που του σερβίρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τις νέες ψεύτικες ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ ή του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ. Κλείνω κύριε Πρόεδρε, που κινούνται στην ίδια ρότα υπεράσπισης των συμφερόντων της πλουτοκρατίας. Απόδειξη της νέας εξαπάτησης που επιχειρούν είναι ο νέος επικοδομητικός διάλογος που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ τους, έχοντας όλοι τους ως βάση τη στρατηγική συμφωνία με το Ταμείο Ανάκαμψης, την πράσινη μετάβαση, τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την καπιταλιστική ανάπτυξη σε βάρος του λαού μας. Πρέπει να πιστέψει λοιπόν ο λαός στη δύναμή του και να μην στοιχηθεί κάτω από ξένες σημαίες για τα συμφέροντα των λίγων. Θα πρέπει να βάλει, να διεκδικήσει και να παλέψει για σύγχρονα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, να μην σηκώσει λευκή πετσέτα. Η κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων σε καύσιμα και άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης, για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, για άμεσα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια, καθώς και την προστασία των αυτοαπασχολούμενων αγροτών και ανέργων. Αυτά είναι τα δίκαια αιτήματα και ρεαλιστικά του σήμερα και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δώσει τη μάχη ο εργαζόμενος. Και αυτός ο αγώνας, κλείνοντας, για τη ζωή με αξιοπρέπεια, συνοδεύεται και με τον αγώνα για να σταματήσει τώρα η ελληνική εμπλοκή, να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, να μην χρησιμοποιείται το ελληνικό έδαφος κανένας Έλληνας φαντάρος και αξιωματικός έξω από τα σύνορα της χώρας. Αντίσταση, αντεπίθεση, ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, πορεία προς τη νέα κοινωνία που λέγεται σοσιαλισμός. Αυτός είναι ο μονόδρομος των λαών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.